χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα στις εκκλησίες, όπως προβλέπει η νέα οικία, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος Ιουνίου. Με τα νέα δεδομένα, διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών, καθώς ο μέγιστος αριθμός στους ναούς θα είναι 100 άνθρωποι. Την ίδια ώρα δρομολογούνται εξελίξεις στον ιερό ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Θέρισο, όπου δεν δίνεται δυνατότητα στους πιστούς να συμμετέχουν στη θεία λειτουργία λόγω της στάσης του ιερέα, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πιστών. Δεν λειτουργεί απλά. Δεν θέλει να λειτουργήσει. Και δεν ξέρουμε το λόγο. Όλες οι άλλες εκκλησίες λειτουργούν. Η μόνη που δεν λειτουργεί είναι αυτή. Έχουμε καιρό να ακούσουμε την καμπάνα. Πάμε, προσκυνάμε, απλά δεν λειτουργεί. Γιατί όχι? Γιατί όλες οι άλλες εκκλησίες και όχι η δική μας? Εγώ περνάω από έξω, κάνω το σταυρό μου κάθε μέρα. Κάθε Κυριακή επίγαινα. Και είναι βαρτοκυρί. Δεν μπορούσατε να παρακολουθήσετε τη θεία λειτουργία? Όχι. Αυτά τα οποία όμως υπάρχουν είναι εις βάρος της θείας λατρείας. Η ευθύνη της πολιτείας σταματάει έξω από την πόρτα αυτού του ναού. Εκτός πλέον και η εκκλησία είναι υποδιωγμών. Την Κυριακή της Πεντηκοστής ανοίγουν οι θύρες του Ιερού Ναού, όπως μας ανέφερε ο εφημέριος πατήρ Αμφιλόχιος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν κάνει αντάρτικο. Λόγω της ημέρας, λόγω της Πεντηκοστής, είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω, εφόσον η χάρη του Θεού το θέλει, γιατί όχι? Τι είμαστε εμείς? Εγώ δεν ζήτησα ποτέ το δικό μου. Ζήτησα αυτό το οποίο θέλει η χάρη του Θεού. Κάνει η λειτουργία, αλλά είναι κλειστές πόρτες. Να μπαίνουν προσεκτικά, όπως ορίζει η κατάσταση αυτή, ναι. Κάνω αυτό που αναπαύει τη χάρη του Θεού. Δεν είμαι οπαδός επανάστασης, αλλά φίλος της Ανάστασης, μας ανέφερε ο εφημέριος. Εδώ έχουν μεσολαβήσει διάφορα. Για να μπορεί η λειτουργία αυτή, η εκκλησία αυτή, αυτός ο ναός να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, έχουν μεσολαβήσει διάφορα. Και υπάρχουν δυστυχώς πικραμένοι. Τώρα τι θα κάνουμε? Να πω εγώ ότι δεν έχω κάνει πράγματα? Εφόσον τα έχω κάνει, γιατί να πω όχι? Τα έχω κάνει όμως για την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι όλο, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ανθρώπινη πικρία. Γιατί ο πατήρ Αμφιλόχιος είναι αυστηρός. Θέλει τάξη, θέλει ευλάβεια. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Θέρισο υπάρχει σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρει με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης την Κυριακή της Πεντηκοστής θα ανοίξουν οι θύρες του ναού για την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Παρακαλούμε να προσέλθετε με πίστη και ευλάβεια. Ας ζήσουμε ο καθένας αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία που μας προσφέρει ο Πανάγαθος Θεός, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.